Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Paris Map with Elena Williams. Είμαστε σε λάθος εκπομπή. Πρέπει να πας λίγο στο Duke δίπλα, καταλαβαίνεις. Εδώ πέρα. Πολύ δίκιο. Εδώ πέρα κυρίως. Καταλαβαίνεις. Είναι κάποιο άλλο content sorry, αυτό. Sorry! Sorry που μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Αγάπη, και εγώ μπορώ να ραπάρω απλά. Αγάπη, sorry, για ραπάρω. Να πω το μαύρο καρεκοντό. Τι? Γιο! Λέω μαύρο καρεκοντό και σκέφτεσαι ένα όνομα γαλλικό. Μια λεμνό και το μαύρο είναι fake, είναι φατιστικό. Τσιτσίκα! Το τσιτσίκα το λέει και δύο φορές, είναι λίγο και. Είναι, είναι. Σε κάποιο κακό, με έπιασε τσιτσίκα. Μαρσούλα. Έφαγα η μάμ και με έπιασε κάποια τσιτσίκα. Καταλαβαίνετε σε ποια εκπομπή είστε συντονισμένοι, καταλαβαίνετε που έχει κάνει. Στο Ζαμάνφου. Είναι λάθος, έπρεπε κανονικά να είμαστε κάπου αλλού. Πού? Κάπου αλλού, δεν ξέρω. Στο δρομοκαίτη ο ίδιο εκεί πέρα. Α, εξαιρετικό κοντινό, παιδιά. Εδώ αυτό είναι αυτή η κάμερα, η κόκκινη. Το μπράβο. Κόκκινο. Μπράβο. Δώστε στο λαό ομορφιά, γιατί να σας πω κάτι. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που, okay, ναι, μην είμαστε πάρα πολύ ταλαντούχοι, αλλά έχουμε κάποια ομορφιά. Ας την δείξουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάει η κοπέλα δίπλα μου. Όχι, δεν γελάω, γιατί καμιά φορά με πιάνει η κάμερα και πήγα. Λες και μου μυρίζει κάτι, λες και κάτι καλά. Έχω πάντα πλένω δεν... πριν έρθω. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Με ποθούν και από τα λογιστήρια εδώ πέρα. Κυρίως από τα λογιστήρια, γιατί από όλες είναι κοντά. Θέλω να σου πω ότι είσαι αγαπημένη της μαμάς μου, να ξέρεις. Κάθε φορά μου λέει, αυτή η κοπέλα μου λέει, τι, η κυρία Ελένη. Α, έχουμε το ίδιο όνομα. Που δεν είναι κυρία ακριβώς, γιατί είναι, αν τη δεις, είναι όμορφη. Σου μοιάζει, της μοιάζεις βασικά. Ναι, είμαστε ολόδια, απλά έχει μικρή μύτη. Αυτό είναι η μόνο μας διαφορά. Πρέπει να είναι κούκλα δηλαδή. Εκτιμώ όλο αυτό το συνδυαστικό που έκανες, γιατί ναι. Τα φιλιά μας στην κυρία Ελένη. Γεια σας. Είμαστε και γειτονάκια. Κορίτσι μου, λέει. Είμαστε και γειτονάκια κιόλας. Είμαστε και γειτονάκια, φυσικά, σαφέστατα. Έχω μεγαλώσει πολύ κοντά γενικά, οπότε. Πώς σε πέτυχα εγώ. Α, είναι που είμαι μια ζωή. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ήμουν και κάπως ημοτρέντι. Μετά είχα κάποιες κάποιες φράσεις. Πέρασε αυτή τη φάση. Ναι, έχετε κάποια ακμή που δεν ξεχώριζε κάποιο πρόσωπο, δηλαδή. Κάποιο γελί σιδεράκι. Δεν ήμουνα αυτή η βόμβα του σεξ που είμαι τώρα. Αλήθεια. Έχω ανεβάσει και κάποιες φωτογραφίες από όταν ήμουν μικρός. Άκου, δεν έχεις σημάδι για σημάδι ακμής εντωμεταξύ πάνω σου. Πάλευα με κρέμες από τότε φυσικά. Σημάδι για σημάδι, τίποτα. Μιλάμε τώρα ότι αεροδρόμιο, έτσι, τίποτα. Αεροδιάδρομος, ναι. Εδώ πέρα. Sky Express, yes. Ναι, δεν is. Υπάρχει τίποτα. Ναι, μπράβο. Πάλεψα να φύγουν όλα. Ναι, δόντια ίσια, όλα. Άκου, το κενό που είχα εδώ, το κενό. Είχε κλείσει. Ναι, τι μαντώνα έχει το κενό. Και την καρμπή. Αλλά ναι. Πιο στην καριέρα Μαντόνα κινούμαι, όπως έχω αποδείξει γενικά στη ζωή μου. Το κενό είχε κλείσει, είχα βάλει τα σιδεράκια, αλλά μετά επειδή δεν φόραγα το μασελάκι μου, ξανά άνοιξε. Μασελάκι. Τώρα πια είναι αργά. Να σου πω κάτι, είναι το χαρακτηριστικό σου. Ναι, να σου πω κάτι. Ξέρεις τι αισθάνομαι, ότι πας και κλειδώνεις το σκουλαρίκι στο κενό ανάμεσα. Το κάνω. Είμαι σίγουρη. Το κάνω. Και επειδή το έχω κουβεντιάσει και με τη Μαντόνα το ζήτημα αυτό, μου λέει, κοίταξε να δεις Γιάννη. Μου κάνει. Δεν υπάρχει λόγος, γιατί είμαστε κάποιοι άνθρωποι, εγώ πιο πολύ στην Αμερική, εσύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι. Που έχουμε χαρακτηριστεί κοινές πορείες ναι. Και κάποια πράγματα. Συμφωνώ. Ένα από αυτό το δόντι μας. Της λέω Μάτζι. Γιατί λέω Μάτζι. Okay. Για τους πολύ φίλους, δεν θα το αποκαλύψω. Τέλος πάντων. Τη λέω Μάτζι, έχεις δίκιο. Πορεύομαι έτσι. Ναι. Ωραία, η φρουρά τώρα να έρθει να με μαζέψει. Την καλό μόνος μου. Κάθε την αυτογνωσία. Ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο. Κόσμε μου! Κόσμε μου! Κόσμε μου! Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνω γιατί σε ακούς. Παιδιά, δεν ξέρω τι. Μάλλον ο θυροειδής φταίει. Μαθαίνεις κάποιο σαρδάμ στην εκπομπή αυτή. Είναι άνθρωπε που έχω βγάλει. Φταίει ο έρωτας που του με τρελαίνει. Ωστόσο, έχουν παλέψει κάποια σκαλαδία ή κάποια θέματα. Κανένα δεν έχει υποθεί τίποτα. Ποτέ για ακόμα μία φορά. Σας ζητάμε χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Δεν είναι ενδιαφέρουσα όμως αυτή η εκπομπή, ρε παιδιά. Δεν το αισθάνεσαι αυτό. Για να μην μας κόβει η Τάνια, μάλλον περνάει καλά. Τάνια περνά καλά. Η απλαξίνη δεν την ενδιαφέρει και καθόλου. Πια, τα έχει παρατήσει με την εκπομπή. Α, πήγε να πει στο θέμα. Ναι, εγώ μπαίνω τώρα. Μπαίνω. Λοιπόν. Νεύρα, πολλά. Το γυναικείο αντικείμενο που είναι πιο βρώμικο από τη λεκάνη της τουαλέτας. Δεν το περίμενα αυτό. Ποιο το ξέρεις. Κάτσε, θα το βρω. Το ξέρεις ποιο είναι αυτό. Θα το διαβάσω. Αν... Θέλω, ρε παιδί μου, να κάνεις κάποιες εικασίες. Ωραία, δεν μπορώ να το βρω. Όχι κι εσείς, εικασίες. Κοίταξε να δεις. Φαντάζομαι το χαρτί υγείας. Όχι, ρε. Το οποίο πρακτικά γιατί πρέπει. Γιατί είναι πιο βρώμικο από την τουαλέτα. Είναι γυναικείο. Α, σου λέει αποκλειστικά ναι. Γυναικείο. Ναι.
Ξέρεις τι, θεωρώ τώρα, θα περάσω και ένα κοινωνικό μήνυμα, ότι ζούμε σε μια εποχή και ότι έχει εξελιχθεί η κοινωνία μας, καλό για μένα είναι αυτό που συμβαίνει, που δεν υπάρχουν αμιγώς γυναικεία ή ανδρικά αντικείμενα. Από προστόρι, γιατί το συγκεκριμένο αντικείμενο είναι όντως κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, ας πούμε, είναι μόνο στη γυναίκα. Αυτό είναι κάποιο κοινωνικό στερεότυπο, κάποια κοινωνικά στεγανά, τα οποία μας εγκλωβίζουν και δεν θέλω, θα πρέπει να εξελιχθεί τελείως το φαινόμενο αυτό της ταμπέλας για αντρικά ή γυναικεία. Αντικείμενα, και... ρούχα και το οτιδήποτε άλλο. Συμφωνεί ο καμεραμάν. Θα σας πω ποιο είναι. Είναι γυναικείες τσάντες. Α, παιδιά, πολύ σεξιστικό είναι αυτό που υπόθηκε τώρα. Δεν είναι. Ναι, παιδιά, γιατί συγγνώμη. Σαν να μου λες δηλαδή ότι η γυναίκα τέτοια καλά είναι αυτή που έχει την πολλή πληροφορία και ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματά της και να τα βάλει σε μία σειρά και ότι θέλει να περιφορτώνει πράγματα την τσάντα της. Υπάρχουν και κάποιες γυναίκες οι οποίες μπορούν να παίρνουν μαζί τους μόνο, τι να σου πω, ένα λιποζάνι, να παίρνουν μαζί τους την υδρόγειο, δεν ξέρω τι κάνει. Μπορεί να υπέρει το οτιδήποτε, δεν είναι ότι δεν είναι καλά. Αυτό που μόλις τώρα περιέγραψε είμαι εγώ, βέβαια, έτσι. Κι εγώ, ναι. Αλλά πέραν τούτου. Μέσα στην τσάντα μου υπάρχει. Σίγουρα. Χαμένη Ατλαντίδα. Σίγουρα. Σίγουρα είναι όλη μου η ζωή. Τώρα, μια απορία μου γεννήθηκε με τη χαμένη Ατλαντίδα. Υπάρχει χαμένη Ατλαντίδα, υπάρχει και κάποια που την έχουν βρει. Είναι δύο Ατλαντίδες, πώς είναι παλαιό και νέο Ηράκλειο. Υπάρχει η Ατλαντίδα και η χαμένη που δεν τη βρήκαμε. Όχι. Όχι. Ωραία. Εντάξει. Είναι οκ η απορία μου. Εντάξει. Ωραία. Όχι, είναι οκ. Παλιό και νέο Ηράκλειο. Άνω Παναγία, κάτω Παναγία. Δεν θέλω Παναγία, γιατί Παναγία. Σμύρνη και νέα Σμύρνη. Ερυθρέα και νέα Ερυθρέα. Άνα, δεν έχει μια λογική. Άνω Παναγία. Στρί Καστρί. Υπάρχει και Στρί και Καστρί. Παλιάστρι. Όμορφα. Επόμενο θέμα. Επόμενο, γιατί... ναι, βέβαια. Επόμενο θέμα είναι, έχει να κάνει με. Α, ναι, κοιτάξτε. Ναι, έχει κάτι σιωνιά. Γιατί μου βάζετε θέματα με θανατικά, παιδιά, δεν ξέρετε ότι έχω πρόβλημα. Λοιπόν, κοίταξε. Είναι το λάδι γενικά. Το λάδι. Το λάδι είναι ακριβό. Ναι. Όχι το βράδυ, δηλαδή. Το. Α, τι το έχουν στηρίξει. Κοίτασε που έχουν στηρίξει το τέτοιο. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι κοιτάξτε το αυτοκίνητο. Όχι. Κοίτασε που έχουν στηρίξει το. Τη γυρλάντα! Τη γυρλάντα του αυτιού, το ακουστικό εννοείς. Πάμε στο λάδι, συγγνώμη. Αυτή τη γυρλάντα. Το δέπι είναι λάθος εδώ. Όλοι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το λάδι είναι πλέον ένα πάρα πολύ ακριβό προϊόν. Τι εισαγωγή θα το ελαιόλαδο, το ελαιόλαδο. Και πια έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Σε ένα επίπεδο που κλέβουν το ελαιόλαδο από τα νεκροταφεία. Γιατί το νεκροταφείο είχε ελαιόλαδο. Για τα καντήλια. Ελαιόλαδο βάζουν στα καντήλια. Κοίτα, βάζουν. Νομίζω ότι πυρηνέλαιο βάζουν. Και ελαιόλαδο. Η καλή τάφη. Το πυρηνέλαιο δεν τρώγεται όμως θαρό. Στην μεγάλη πείνα τρως και πυρηνέλαιο, τρως και σκατούλα. Όχι, που είπε και η Ελένια πριν. Νομίζω τρώγεται το. Όλα τα λάδια τρώγονται. Απλά. Ναι, είναι από την πυρηνέλαιο, σωστά. Αλλά το ελαιόλαδο το έχουν οι καλοί τάφοι, οι οικογενειακοί που του έχουν πληρώσει. Το ελαιόλαδο έχουν οι καλοί τάφοι. Το ελαιόλαδο έχουν οι καλοί τάφοι, μάλλον γιατί είναι ακριβή. Μάλιστα. Το πυρηνέλαιο το έχουν αυτοί που δεν είναι τόσο. Που είναι για τρία χρόνια. Καταλαβαίνεις. Οι οικογενειακοί έχουν το ελαιόλαδο και οι άλλοι για τρία χρόνια. Τώρα επειδή γεννιέται μια άλλη απορία που κακώς ρωτάω γιατί δεν θα ήθελα να μάθω. Πες μου, θα σου πω εγώ. Λες τρία χρόνια του έχουν θαμένου. Βέβαια. Μετά, πού του πάνε του ανθρώπου αυτού. Στο χωνευτήρι. Στο χωνευτήρι της γης. Τι είναι το χωνευτήρι? Όχι, εντάξει, γιατί δεν είναι, γιατί να το αναλύσουμε. Είναι είτε απασία στο φυλάκι, υπάρχει ένα μέρος τέλος πάντων που τα λείψανα, τα ανθρώπινα λείψανα, τα ρίχνουν εκεί πέρα. Δεν θέλω, παιδιά, να πεθάνω. Να με βάλουν μέρος στο κουτάκι μέσα. Δεν το δέχεται ο εγωισμός μου αυτό το πράγμα. Κοίτα, υπάρχει και το βάζω, άμα θες. Εγώ το έχω αναποθέσει στην εκπομπή αυτή, το θέλω μου. Ότι θα ήθελα να βάλω σε μοθό και να είμαι κάποιο όμορφο λαμπατιέρ. Σε κάποιο μουσείο, σε κάποιο ξενοδοχείο, σε κάποια σουίτα. Α, ιδανικά σε κάποιο, ας πούμε, ξενοδοχείο που πάνε παράνομα ζευγαράκια, να είμαι εγώ σε μια πόζα διακριτική του στυλ. Με κάτι φωτιστικό από πάνω μου και να είμαι χρήσιμος, δηλαδή να λέει το ζευγάρι το παράνομο. Άναψε λίγο το Γιάννη, να ανάβω εγώ. Και όταν ανάβω, να κάνω. Μπράβο. Κατάλαβες. Πιστεύω ότι μέχρι τότε, γιατί είσαι πολύ μικρός ακόμα, πιστεύω ότι μέχρι τότε μπορεί να συμβεί. Μπορεί και να μπορεί να συμβεί. Να έχουμε βρεθεί κάποιες λύσεις. Ναι. Τώρα, οι λύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι αυτή που σου είπα και υπάρχει και η λύση αυτή που είναι η Μαρσό που έχει τη μαμά της στο βάζο και εγώ που έχω την μπαμπά μου στο βάζο, ας πούμε. Αυτό. Ακριβώς. Η Μαρσό είχε κάνει εξαιρετικό TikTok. Της είχα γράψει, όχι, δεν κατάλαβες. Της έκανα σχόλιο κάτω και λέω και εγώ το ίδιο. Λέει εγώ που βάζω τη μαμά μου να ακούσει καινούργιο τραγούδι και εγώ που βάζω τον μπαμπά μου να ακούσει καινούργιο τραγούδι. Όμορφα, λοιπόν, παιδιά, κουβέντες εξαιρετικές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, λοιπόν, πάμε και στο catwalk. Από τα πιο ωραία catwalk που έγινε στο Madwalk 2023 by 3Cents και μιλάμε φυσικά για το Greenwalk by They, όπου είναι ένα ιδιαίτερο, ένα βιώσιμο catwalk. Είναι αυτό που λέει όντως η έκφραση Greenwalk, που μετέφερε ένα πραγματικά σημαντικό μήνυμα για το μέλλον του πλανήτη.
οι τέσσερις Έλληνες σχεδιαστές, όπου ήρθαν και έρχονται και επαναπροσδιορίζουν με υπευθυνότητα την έννοια της μόδας. Τι να σας πω τώρα, ότι χρησιμοποίησαν βιώσιμα υλικά, zero waste πρακτικές και πάρα πολύ δημιουργικότητα φυσικά και όλο αυτό ήρθε και έδεσε μαζί με αγαπημένο σου Γκουτζομπνίκη. Ναι. Σε κοιτάω, γράψεις ναι. Πολύ όμορφη. Κοιτάω, με Ευαγγελία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Με Ευαγγελία στο ολοκαίνουργιο του dance τραγούδι, το οποίο δεν είναι άλλο από το videotape. Αυτά. Εξαιρετικά. Πάμε γρήγορα. Απορώ για το αυτό που έχουμε μετά. Αν θα λύσουμε πάλι κάποια απορία. Δεν θα λύσουμε καμία απορία. Θεωρώ ότι και αν είναι αυτό, δεν υπάρχει. Είναι αλήθεια. Πάλι τα δικά μας ψυχολογικά θα λύσουμε. Οπότε πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε. Πολύ, ε. Αγγελοπουλικό. Break. Πάμε. Αχ, τυχαία έπιασε η κάμερα, ένα κοντινό μου. Τι ήταν αυτό τώρα, τα προσδόκη το πράγμα. Παιδιά, επιστρέψαμε. Τι γίνεται? Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε. Βλέπουμε και από κάτω και τα Instagram και τα όλα τα οποία τρέχουν. Λοιπόν, θυμάσαι εκείνο το τραγούδι του 1985 ή μήπως αυτό του 1986? Ποιο? Δεν το θυμάσαι? Λοιπόν, άκου γιατί έχεις χάσει. Αν θυμάσαι, τότε είσαι ο νικητής του Hitster. Όπου είναι, βέβαια, είναι το απόλυτο μουσικό παιχνίδι για ένα ξέφρενο πάρτι. Σας το υπογράφω αυτό. Τι κάνεις? Σκαναρίζεις την κάρτα με την εφαρμογή του παιχνιδιού και αν μαντέψεις τη χρονολογία του τραγουδιού, τότε έχεις κερδίσει. Για μένα είναι αυτό που τα ξέρω όλα, είμαι αυτή η παλιακιά ψυχή. Είσαι αυτή η παλιακιά ψυχή, είσαι ένα jukebox ουσιαστικά. Μάντεψε λοιπόν τώρα τι σου έχουμε εμείς. Διαγωνισμό στη σελίδα μας στο Instagram, MaTV, αυτή είναι η σελίδα μας, για να κερδίσεις μαζί με άλλα φανταστικά παιχνίδια, όπως ας πούμε What Do You Meme, για σένα που λατρεύεις τα memes για παράδειγμα, ή Talk to the Hand, Βέβαια, για τις πιο πιπεράτες καταστάσεις, ή ναι ή όχι, ένα ακατάλληλο με ερωτήσεις που δεν θα τις απαντήσεις, δεν θα θες να τις απαντήσεις βασικά. Το 5 seconds είναι ακατάλληλο και έχεις 5, 4, 3, 2, ντρέπεσαι, πρόβλημα. Πρόβλημα. Λοιπόν, αν θες μπορείς να πάρεις μέρος, βασικά πάρε μέρος και go mad, γιατί go party. Αυτό το τελευταίο και, λίγο, κάτι έπαθες. Go mad, go party. Yes, είναι, it is. Είναι the American Μου χρειάστηκες λίγο νερό. Αυτό ήταν μια έννοια μου. Χρειάζομαι σίγουρα γιατί προσπαθώ να μιλήσω τόσο και δεν μπορώ. Όμορφα. Με το στόμα μου που είναι έτσι. Λοιπόν, we have a problem now. Big problem. The problem of the world that you see us. Λοιπόν, ναι. Watch me. Watch me. Yeah. Όπως μας έλεγε η ποιο ήταν, η Διγόνη ήταν, ναι, μου είπε, το British slang. Η Διγόνη μου είπε... Η Διγόνη που την είχαμε καλεσμένη... Oh, yes, it is. Yes, it is. Oh, yeah. Oh, my God. Λοιπόν, έχω βρει τον άνθρωπο μου, λέει. Ναι. Αλλά... Δεν έχει πρόβλημα, λοιπόν, τέλος. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Να σου πω. Ναι. Να τελειώσω. Τελείωσε. Γιατί μάλλον διόλιον εκείνη. Αλλά δεν ταιριάζουμε σεξουαλικό κομμάτι. Δεν ξέρω τι να κάνω, βοηθήστε με. Τώρα ήρθε η ώρα. Ένα ντιβάνι φέρτε μας, παιδιά, γιατί θα μιλήσουμε για 24 ώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, παιδιά, να είμαστε λίγο ξεκάθαροι και αληθινοί σε κάποια πράγματα και κοιτάω στην κάμερα σαν το Γιάννη Βούρος ή αποφασίζεις, γιατί δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όταν βρίσκουμε έναν ερωτικό σύντροφο. Σύντροφο. Είναι ερωτικό σύντροφο γιατί πρέπει να περιέχεται ο έρωτας. Εκτός και αν είσαι 95 ετών πια, που και πάλι δεν είναι ότι πρέπει να λείπει και το σεξ, αλλά καταλαβαίνω ότι το κορμί, το σώμα και η ψυχή έχει κουραστεί και δεν το έχει προτεραιότητα. Ναι. Δεν γίνεται όμως να πηγαίνεις, να διαλέγεις την ερωτικό σύντροφο και να μην είναι προτεραιότητα το σεξ. Επικοινωνία είναι κάτι που μπορείς να βρεις σε πάρα πολλές επαφές στη ζωή σου. Τι εννοώ? Στους φίλους. Σε φίλους, σε οικογένεια πολλές φορές. Ναι. Ακόμη και σε συνεργάτες, σε μια ωραία επαφή. Στον ψυχολόγο βρίσκεις επικοινωνία. Τα σκάσα, αλλά τη βρίσκεις στην επικοινωνία. Συντροφικότητα επίσης. Το σεξ είναι κάτι το οποίο μπορείς να βρεις μόνο σε έναν ερωτικό σύντροφο. Είτε μόνιμο είτε περιστασιακό. Άρα μάλλον δεν έχεις τον άνθρωπό σου. Δεν γίνεται. Το πρώτο, μη σου πω και η μόνη προτεραιότητα σε μια σχέση, ένα 80-85%, μη σου πω και 90% είναι το σεξ. Έτσι μας ελκύει ένας άνθρωπος για να πάμε ερωτικά. Η εμφάνισή του, σε βλέπω, καλησπέρα καμεραμάν, και λέω με τραβάς. Εξού και η ερωτική έλξη. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Όταν ήμουν μικρότερη, δεν το υπολόγιζα τόσο πολύ. Όχι, πάντα, παιδιά, ναι. δεν... Και έλεγα ότι, εντάξει, οκ, βέβαια θα μου πεις, αυτό είναι κάτι που το ανακαλύπτεις και με τα χρόνια, έτσι, δηλαδή δεν είναι το ίδιο στα 18 και το ίδιο στα 28 και 38 και 48 και ούτω καθεξής. Σίγουρα. Και σίγουρα μεγαλώντας ανακαλύπτεις τη σεξουαλικότητά σου, όλοι μας δηλαδή, και είναι και πολύ διαφορετικό, οπότε... Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και αν είσαι, δεν ξέρω ποια είναι η ηλικία σου. Αυτό πήγα να πω. Δεν ξέρω και πόσο ετών είναι. Άμα είναι τώρα 18-19,
Okay. Ναι. Ας πούμε, εγώ ανακάλυψα από πολύ νωρίς. Δοκίμασα από πολύ νωρίς πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, κατάλαβα εμένα τι μου αρέσει. Ήμουν πάρα πολύ open και άνετος γενικά, ποτέ δεν το είχα δαιμονοποιήσει το σεξ. Mm-hmm. Οπότε, εξ αρχής, ό,τι ήθελα, το έλεγα, το επικοινωνούσα, το έκανα. Mm. Μεγάλη βεντάλια. Πολλά πράγματα. Σε άλλη εκπομπή αυτή. Μεγάλη βεντάλια, κοίταξε, μεγάλη βεντάλια και μεγάλη βεντάλια γενικά το θέμα τη σεξουαλική αγωγή που δεν υπάρχει. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει στα σχολεία σεξουαλική αγωγή. Και τώρα αυτό είναι πολύ. Είναι σοβαρό ζήτημα. Ναι, όχι, συμφωνώ. Είναι σοβαρό ζήτημα. Και εμείς για κάποιο λόγο εδώ στην Ελλάδα το αντιμετωπίζουμε ως ταμπού. Πρέπει. Εμένα δηλαδή, ας πούμε, οι γονείς μου ήταν πολύ ανοιχτοί στο εξής κομμάτι. Ρώταγα τη μαμά μου, ας πούμε, πώς γίνονται τα παιδιά. Και είναι μια εύλογη εμπορία που έχει ένα παιδάκι 5 χρονών, 4 ετών, 6 ετών. Ποτέ δεν μου είπε τα φέρνει ο πελαργός. Ναι, μου παιδιά, ποιος πελαργός τώρα. Ναι, μα ξέρεις πόσοι υπήρχανε. Μου εξηγούσε πάντα ότι είναι το οάριο, είναι το σπερματοζωάριο. Δηλαδή ήταν μια διαδικασία. Πώς γίνεται όλο αυτό. Δεν, από εκεί ξεκινάει όλο. Εγώ, ας πούμε τώρα, τι εννοώ. Πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση και λίγο πιο ρεαλιστική. Τι εννοώ. Πρέπει να είναι αυτό καθαρά επιστημονική η εξήγηση. Εννοείται. Εμένα, κάπως δεν μου ταιριάζει σε και το. Σε όλα. Σε όλα, φυσικά. Πλαίσια. Γιατί, πρώτον. Μάλλον σε όλο το πλαίσιο, για να μιλάμε. Αν ψάχνει μόνο το ένα παιδί, σίγουρα θα πέσει σε κάποιες πληροφορίες, γιατί είναι πλέον η πληροφορία είναι από παντού. Αν ανεξέλεγκτο εκτεθεί σε τόσες πληροφορίες, μπορεί να δείτε κάτι λάθος και κάτι που θα τον μπερδέψει. Πρέπει λοιπόν ο γονιός να καθοδηγήσει επιστημονικά σωστά στο παιδί του και να τον ενημερώσει. Βεβαίως. Και λίγο. Σε όλο το φάσμα, ξαναλέω. Διαφωνώ και με το ρομαντικό κάποιες φορές του όλου πράγματος. Δηλαδή, όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται πολύ. Όχι, δεν είναι τα παιδιά όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται πολύ. Είναι συγκεκριμένα αυτό που είπες. Το οάριο, το σπερματοζωάριο. Ναι. Πρέπει να υπάρχουν γνώσεις. Ναι. Για να μην χρειαστεί μετά το παιδί να πάει να ψάξει μόνο του, να τα έχει δαιμονοποιήσει, ναι, να τα έχει κρυφεί τέτοια. Ναι, όπου το άριο και το σπερματοζωάριο έγκυται επίσης και στο το άριο και το σπερματοζωάριο επιστημονικά πλέον, γιατί γίνεται και στα παιδιά του, όλα τα λεγόμενα, που είναι η εξωσωματική γονιμότητα. Δηλαδή υπάρχουν. Έχει ανοίξει τόσο πολύ πλέον όλο αυτό. Τόσο πολύ. Και οφείλουμε να ενημερώνουμε τα παιδιά μας για όλα. Και διορθώνω, ούτε καν οι γονείς, δεν είναι δουλειά του γονιού. Το σχολείο πρέπει να έχει. Μα γι' αυτό λέω δεν υπάρχει σεξουαλική αγωγή. Το σχολείο πρέπει βέβαια, να τα έχει. Βέβαια, εννοείται. Μα γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει σεξουαλική αγωγή στο σχολείο. Γιατί ο γονιός δεν μπορεί να ξέρει ακριβώς ποια προσέγγιση να έχει σε ένα μικρό παιδί. Ναι. Γιατί πρέπει να είναι και μια σωστή προσέγγιση. Μιλάς σε ένα παιδί. Μπορεί να πει ότι να είναι. Ακριβώς. Στο σχολείο πρέπει να διδάσκεται από αρμόδιους που θα το προσεγγίσουν ευαίσθητα, σωστά και όμορφα. Τώρα αυτή εδώ πέρα που δεν τελειώνει, η κοπέρα τι θα κάνει που το έχουμε κάνει εδώ πέρα με τη Βίκυ Φλέσσα στα άκρα, μπήλιο του καλά. Δεν ξέρουμε την ηλικία, σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή μιλάμε για έναν ερωτικό σύντροφο, μπορεί τώρα να αισθάνεσαι ότι έχεις βρει τον άνθρωπο και την επικοινωνία, ωστόσο ίσως αυτό να είναι κάτι που να αλλάξει την πορεία. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι κάτι το οποίο φτιάχνεται και δουλεύεται, έτσι. Αν μιλήσεις όμως, άμα το ανοίξεις το ρημάδι. Ακριβώς. Άμα εμένα μου αρέσει, ας πούμε, στο σεξ, μην γίνω πολύ αναλυτικός, να ντύνεται ο άλλος πυροσβέστης και μόνο με αυτό φτιάχνομαι. Και δεν του το λέω και ντύνεται κάθε φορά, ας πούμε, κλόουν. Βάλε τη στολή. Εξαιρετικά. Δεν θα φτιαχτώ ποτέ. Ναι. Δεν θα ολοκληρώσω. Γενικώς, επικοινωνία. Αυτό communication. Είναι το communication. Baby, no communication. Έχει χαθεί το connection. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση πάμε σε ένα break. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε ζωδιακά. Το χέρι θέλει. Το χέρι. Χέρι. Παιδιά, ας εκτιμηθεί λίγο. Αν τώρα δεν φαίνεται το χέρι. Τώρα δεν φαίνεται το χέρι. Α, παιδιά. Συγγνώμη, ας εκτιμήσουμε λίγο το κοντινό αυτό. Θέλω να με βλέπεις και να μου λες πόσο ωραίος είμαι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να με δω τώρα. Να σου πω κάτι. Είναι ωραίο, όντως είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Κάτσε, εδώ. Θέλω να μου πεις αν είμαι έτσι λίγο ναζιάρης, αν είμαι έτσι λίγο παιχνιδιάρης. Πιστεύετε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα γενικά. Αρκετά μεγάλο είναι το πρόβλημα. Αρκετά μεγάλο. Να ξέρεις. Θα τα πω μετά αυτά, γιατί τώρα έχουμε καλές μέρες. Πήγα να αρχίσω σουσού τώρα. Όχι, μην αρχίσεις σουσού, γιατί έχουμε να κάνουμε και μια ωραία συνέντευξη. Έχουμε σε πολύ λίγο να ακούσουμε και μουσική. Δηλαδή, έχουμε ωραία πραγματάκια να κάνουμε. Ποιοι θα έρθουνε, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Γιατί θα έρθουνε δύο άνθρωποι που έχουν ενώσει τώρα μουσική. Με το στοιχείο σου. Βασικά και τα δύο είναι τα στοιχεία σου. Ναι, δεν μπορεί να ακούσει ότι η μουσική δεν είναι το στοιχείο μου. Και το κωμικό και το. Ναι, είναι και τα δύο τα στοιχεία. Κάμερα, μάλλον να μην κάνει σχόλια με τα χέρια, το παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα πάψω από την κάμερα. Έκανε έτσι, σε είδα. Βαγγελά. Βαγγελάρα, κανόνισε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ας υποδεχτούμε εδώ αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα θα τα πούμε εμείς στην πορεία εδώ μεταξύ μας, την Τζοάννα Ντρίγκο και τον Νικόλα Φραγκιουδάκη. Ας έρθουν μέσα, γιατί έχουμε μπουκάρετε. Να μιλήσουμε για πολύ ωραία. Μπούκα. Έλα. Μπουκάρετε. Έμπα. Γεια σας, παιδιά. Φύγε. Μπούκα εδώ. Καθίστε εδώ. Όπου βολεύεστε. Μισό κάτσε και στο πάτωμα. Βέβαια. Γεια σας. Άμα βουλιάξει αυτό, μην αγχωθείτε. Μπράβο. Αχ, τέλειο. Ναι, όχι, μια χαρά. Πώς είναι το παιχνίδι, θα πεταχτώ εγώ. Σίγουρα να βρεθείτε πάνω στο δίπλα πλατό. Στο Mad for Fashion, σε λίγο θα βρεθείτε εξαιρετικά. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά είμαστε εσείς.
Είμαστε καλά εκεί. Ό,τι βλέπετε. Μπορείτε να μας κάνετε ένα μέρος της παράστασης, αν θέλετε, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε κατηγορία μόνοι μας. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα έχουμε να πούμε. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με το σε τι φάση σας πετυχαίνουμε, ας πούμε, πώς είστε, που δουλεύετε κάπως πολύ. Είμαστε πάρα πολύ καλά, δουλεύουμε πολύ και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γενικότερα. Πώς προέκυψε τώρα αυτή, ήσασταν, γνωριζόσασταν από πριν ή ούτε καν? Πες Τζοάννα. Ναι, με τον Νικόλα γνωριζόμαστε από παλιά, χρόνια. Πόσο παλιά. Αυτό έχει ένα μυστήριο. Εγώ τώρα κάτι νιώθω ότι συμβαίνει. Σαν να έχετε κάνει ένα φόνο μαζί παλιά, κάποια ληστεία. Πότε το παλιό έχει μια βραχνάδα ύποπτη. Ναι. Τέλος, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια τέλος πάντων. Όχι πάρα πολλά βέβαια. Τέλος πάντων, είμαστε και μικροί. Τους άλλους. Και έτυχε τώρα και ξαναβρεθήκαμε τελείως συγκυριακά. Τελείως. Και έτσι λοιπόν. Αποφασίσαμε, κάναμε πολύ περισσότερη παρέα τώρα, γίναμε πολύ φίλοι. Πάρα πολύ φίλοι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ φίλοι. Και βασικά μου το σκεφτότανε αυτό το πράγμα ο Νικόλας να... Να το δέσετε έτσι. Όχι, να κάνει μια τέτοια παράσταση. Οκ. Okay. Και μιας και κάναμε παρέα, δηλαδή επειδή και εγώ παίζω μουσική, το σκεφτόμαστε, το συζητάγαμε και έτσι κάπως προέκυψε. Και μου ζήτησε φυσικά να γράψω και το theme, το τραγούδι της παράστασης. Την οποία παράσταση, πώς την έχετε βαφτίσει? Τη βαφτίζαμε Ανάδρομος Ερμής. Έχετε, πιστεύετε καθόλου στα ζώδια, γιατί... Εγώ φουλ. Εδώ η Τζοάννα πάρα πολύ φουλ. εγώ έχω κάνει μια... Δεν γίνεται να πω ότι δεν πιστεύω στα ζώδια, γιατί έχω κάνει μια περσόνα στα social media που ασχολείται με τα ζώδια κατ' εξοχήν. Οπότε θα ήταν λίγο fake όλο αυτό να πω ότι δεν. Οπότε... Κάπως και λίγο δεν. Κάπως και λίγο για το content μόνο αισθάνομαι. Όχι, εντάξει, σιγά σιγά άρχισα να μαθαίνω, να μπαίνω μέσα στον κόσμο της αστρολογίας και λίγο να το πιστεύω, να με βάζουν, δηλαδή να μαθαίνω κι εγώ. Κάπως στο μαθαίνω έπαθες ένα... Ναι, έπαθα μπλακά. Σου ήρθε μια θεία επιφώτιση νιώθω. Ναι, αυτό έπαθες. Έχουμε κανέναν άνθρωπο τώρα? Όχι, στις 14. Καλέ, τώρα δεν είχαμε, όχι πανσέλινο είχαμε τώρα. Όχι, 14. Είχαμε τώρα και προσφάτως είχαμε και έναν άδρομο. Είχαμε προσφάτως, αλλά ξανά έχουμε τώρα 14 Δεκεμβρίου. Τι είναι τώρα ψωμοτήρι, έναν άδρομο, κάθε τρεις και λίγο. Ξέρεις όμως ότι αν υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που λέει αν έχεις γεννηθεί στον ανάδρομο, είναι σαν να έχεις κάνει το εμβόλιο για τον ανάδρομο. Δηλαδή δεν σε αγγίζει ποτέ. Εσύ έχεις γεννηθεί σε έναν άδρομο, ξέρεις. Όχι. Εσύ. Έχω πολλούς ανάδρομους. Νομίζω ότι όλοι έχουμε. Δηλαδή είναι, λέει, τώρα μην αρχίσουμε να το πιάσουμε τώρα το μάθημα. Δεν είναι μόνο Ερμής, μπορεί να δούμε Κρόνος, Πλούτωνας, Αφροδίτη. Τι γη είναι ανάδρομη, άλλη ποτέ. Δεν ξέρω τώρα. Μην... Ας φέρουμε την κυρία Παγετάκη σε κάποια άλλη εκπομπή. Ας φοκουσάμε στα παιδιά. Υδροχός εγώ. Λέω μοροσκόπο Σκορπιό. Υδροχός μοροσκόπο Τοξότη. Ωραία. Εσείς? Υδροχός μοροσκόπο. Ωραίο. Ωραία, τελείως τρελή. Είναι το άστρα και όραμα. Αυτή είναι η εκπομπή πια με το ονομάστηκε. Εσείς? Εγώ είμαι κρυός. Κρυός. Εγώ Σκορπιός. Σκορπιός. Α, εντάξει, κάπου είναι. Λοιπόν, να ξέρετε, θα κάναμε εξαιρετική παρεούλα, αλλά θα σκοτωνόμαστε στη μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αρχικά είναι ο οροσκόπος μου Σκορπιός. Υπάρχει κάποια τρέλα, κάποια μουρλα, εκδικητικότητα, υπερσεξουαλικότητα, να τα λέμε και αυτά, γιατί είμαστε αυτές οι σόμπες του έρωτα. Κρυός είναι το μόνο ζώδιο που είναι καρμική η σχέση μου, αλλά. Το μόνο που μπορεί να κοντράρει το λέοντα και πραγματικά του διαλύει τα νεύρα. Και εγώ τα δικά σου και εσύ τα δικά μου. Γενικά τα λιοντάρια με τους κρύους είναι καρμικές σχέσεις ούτως ή άλλως. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει το... πολύ ένωση, πολύ κάρμα, αλλά και πολύ μεγάλη σύγκρουση. Είναι τα πιο δυναμικά ζώδια. Τα πιο εγωιστές. Πολύ και οι δύο είμαστε. Πάρα πολύ. Μπράβο, φουλ, παιδιά, φουλ, φουλ. Παραδέχεστε. Σε αντίθεση με εμάς που είμαστε λίγο πιο διαλλακτικοί, ας πούμε. Σκορπιός είναι διαλλακτικός. Χάλια μαύρη έχει και ο Σκορπιός. Δεν μιλάει καθόλου ο Σκορπιός, δεν μιλάει. Ναι, μιλάμε για τους υδροχώους τώρα. Καλέμια και καλή. Και οι υδροχώοι είναι επίσης καρμική σχέση με υδροχώους. Λίγο λιγότερο κόντρα με τον κρυό, γιατί έχετε μια τρέλα υδροχώοι λίγο πιο ευχάριστη. Δεν έχετε τόσα νεύρα όσο έχουν οι κρύοι. Α, νεύρα. Έχεις πολλά νεύρα. Πολύ νεύρο. Πολλά, τσατάλι. Αλλά να σου πω κάτι, είναι πυροδοτής και μετά σβήνεις. Ένα λεπτό δεν θυμάσαι γιατί τσακώθηκες. Τα έχεις μεταφέρει στην παράσταση όλα αυτά. Ή καμία σχέση. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα και έχω κάνει κάποια βίντεο. Ξεκίνησα από το TikTok δειλά-δειλά. Και το πρώτο μου βίντεο θυμάμαι ήταν τα ζώδια και πώς αντιδρούν στο χωρισμό τους. Okay. Και το βάζω για πλάκα ένα βράδυ και ξυπνάω το επόμενο πρωί και είχε εκατομμύρια views γιατί ήταν χαμός. Και άρχισα να λέω κάτσε λίγο, γιατί μου αρέσει αυτό. Συνδυάζω λίγο την υποκριτική, το video editing και όλα αυτά. Και μετά ξανακάνω μια σειρά από τέτοια βίντεο, πώς αντιδρά το κάθε ζώδιο σε κάποιες περιστάσεις. Okay. Λοιπόν, τώρα αυτά τα βίντεο τα έχουμε πάρει με την Τζοάννα και τα έχουμε μεταφέρει επί σκηνής. Και με τραγούδι. Και με τραγούδι, φυσικά, γιατί τα βίντεο μου συνοδεύονται από μουσική και είναι τυχερός που έχω την Τζοάννα δίπλα μου. Να ρωτήσω κάτι, θα ακούσουμε δηλαδή
τραγούδια τα οποία ήδη γνωρίζουμε και έχουν κάπως κουμπώσει στο κάθε ζώδιο, είναι και κάποια τραγούδια που έχετε γράψει για την παράσταση. Πες, Τζόνα. Έχουμε ένα τραγούδι έχουμε γράψει την παράσταση, όλα τα άλλα είναι πάρα πολύ δημοφιλή. Είναι και καλό όμως. Ναι, δεν είναι musical, παιδιά, είναι music show, όπως μας είπαν εδώ πέρα έξω τώρα που είναι ένα stand-up music show. Okay. Με γνωστά τραγούδια από γνωστούς δημιουργούς που ντύνουν κάθε φορά τις περιστάσεις τις ζωδιακές. Και το ένα ομώνυμο κομμάτι, τον ανάδομο ερμή μας. Μάλιστα. Τι ωραία. Να σου πω κάτι. Κάπως εγώ έχω τριγκαριστεί τώρα. Θα μου πει τα μάμα και εκεί το ξέρω. Ναι, εντάξει, αλλά έχω τριγκαριστεί λίγο αυτό. Και θα σου πω γιατί. Γιατί έχω κάνει και λίγο και εγώ στα ζωή τον τελευταίο καιρό. Για κάποιο λόγο που τα πετάει συνέχεια στο feed μου καταρχάς. Στο for you μου. Στο TikTok. Οπότε κάπως μου αρέσει τώρα έτσι όπως το ακούω αυτό και το βλέπω. Εγώ ξέρεις τι έχω δει από τον άνθρωπο αυτόν εδώ πέρα. Πες το. Έχω δει κάποια βίντεο. Ελπίζω να μην κάνω λάθος, αλλά δεν κάνω κατά 99%. Είμαι εδώ για να σε διαψεύσω. Δεν είναι μια κοπέλα η οποία χαίρεται μόνη της, τη χορεύει εξαιρετική και κάπως με τα χαίρεσαι και εσύ μόνος τη χορεύεις μαζί της. Ναι. Ωραία. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Ωραία. Ωραία. Δεν κάνω λάθος. Εξαιρετικά. Τι σε έχει πιάσει, συγγνώμη που αλλά λίγο από το θέμα. Τι μούρλα σου βγάλει η κοπέλα αυτή. Δεν ξέρω να το ξέρετε. Είναι μια κοπέλα στο TikTok που βάζει κομμάτια γνωστά και χορεύει στους δρόμους της Πάτρας. Και το χαίρεται πάρα πολύ. Στους δρόμους της Πάτρας. Ναι, γιατί είναι πατρινιά. Και εγώ λοιπόν πήρα αυτά τα βίντεο που χορεύει η συγκεκριμένη κοπέλα και μοντάρω τον εαυτό μου μέσα να χορεύω στους δρόμους της Αθήνας, σατυρίζοντάς τη εισαγωγικά. Ναι. Αυτό κάνω. Έκανα. Είχα ξεκινήσει δηλαδή πριν τα ζώδια και ήταν λίγο. Πάρα πολύ τώρα έχει ανοίξει εδώ πέρα η ιστορία και η συζήτηση. Στην Ιταλία. Ναι. Θέλω να πάμε λίγο στην Τζοάν. Εσύ γενικά είσαι λίγο πιο χαμηλών τόνων από ό,τι καταλαβαίνω. Ή καμία σχέση. Ναι, εγώ είμαι πολύ χαμηλών. Ούτε καν, ναι. Αλλά με τον Νικόλο τώρα λίγο. Ανοίγεσαι λίγο. Ναι, ναι. Τραγουδίστρια. Ναι. Σωστά. Στην παράσταση τώρα. Είσαι κανονικά, παίζεις, μπαίνεις ρε παιδί μου... Και δραματουργικά, ας πούμε, παίζεις. Όχι ιδιαίτερα, όχι. Εγώ έχω το ρόλο αυτό του τραγούδι. Μπορώ να το εξηγήσω και πάρα πολύ καλά. Είναι σαν να είσαι και μέσα και έξω. Okay. Όταν μπαίνεις, δηλαδή είναι κάπως σαν το, ξέρω εγώ... Το κερασάκι στην τούρτα. Ακριβώς. Η τούρτα και δηλαδή, το κεράσι. Κάτι λέει, μπαν το κομμάτι, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ στην περίσταση και σε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Κατάλαβα ακριβώς. Αλλά δεν είμαι, ναι, ότι κάτι κάνω εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ότι είμαι μέρος της... Κατάλαβα. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι θα ήθελες να είσαι μέρος της παράστασης, ας πούμε, κάπως, ή έχει βγει καθόλου. Με έναν τρόπο είναι μέρος, δηλαδή μιλάει, κάνει stand-up, δηλαδή απλώς δεν είναι ο βασικός της ρόλος. Μιλάει λίγο, ναι. Δεν μιλάς όμως. Πούλα το κι εσύ. Ναι, ναι. Σου έχει βγει καθόλου, ρε παιδί μου, όμως, να πεις ότι... Όχι, εντάξει. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά τώρα εντάξει, δεν είναι... Είναι καλλιτέχνης, οπότε πώς και να το κάνουμε. Δεν το συζητάμε, ότι θα μπορεί σίγουρα να το αντιπροσωπεύσει και αυτό. Εσύ πώς ξεκίνησες τώρα με τη μουσική και όλο αυτό το. Εγώ ξεκίνησα από πολύ μικρή. Εντάξει, εγώ ξεκίνησα. Μικρή χρονιά δηλαδή. Ναι. Όπως όλοι μας, όπως όλοι μας, στα 18 μας που είμαστε τώρα. Ακριβώς. Εγώ ξεκίνησα να παίζω με μπάντες, μετά σε κάποια φάση. Πριν από 2-3 χρόνια δηλαδή, τώρα τα έχουμε κάνει με τις ηλικίες. Πριν από κάποια χρόνια τέλος πάντων έπαιξα, έτυχε να πάω σε μια οντισιόν του Φίλιππου Πλιάτσικα και έπαιζα μαζί του για εκείνο το διάστημα, για ένα χρόνο περίπου. Τότε έβγαλα και τον πρώτο μου δίσκο. Με έχει φιλοξενήσει και εδώ πέρα το MAD πάρα πολλές φορές και τότε βέβαια. Είχε εκείνα τα live τότε το MAD. Που είχατε και τον κόσμο από πίσω που καθόντουσαν. Ποια είναι αυτά. Κάτσε τώρα, εσύ προδίδεις τώρα. Άστο τώρα, εσύ το πας πίσω. Και εγώ αποφυγήσεις, δεν είναι. Όχι προσωπικά. Ναι, όχι, δεν είχες. Το πνεύμα σου που ήταν εδώ πέρα. Ο κόσμος ήταν πίσω από τη σκηνή. Και μπροστά από τη σκηνή τι είχε. Αγάπη μου, κουβέντα εδώ κάποτε βγαίνει και... Να σου εξηγήσω μετά. Τι έρχονταν κόσμος, κοινό. Ναι, είχε κοινό. Ναι. Παιδιά, να φέρουμε και τώρα κοινό. Τι ωραία που θα ήταν. Τώρα την κάτσα. Τώρα τελείως. Παιδιά, εγώ έχω προτείνει κάποια πράγματα, συγγνώμη για τις εκπομπές. Να γίνουν κάποια ερωταστικά, να γίνουν κάποια τραγούδια, κάποιοι μπουφέδες εδώ πέρα, τύπου παλιά κορομιλά. Να φέρουμε και κόσμο. Να σε ρωτήσουμε, να ρωτήσουμε λίγο, παιδιά. Σας παρακαλώ, μια πρωτοπορία χρειαζόμαστε. Το στηρίζετε εσείς αυτό. Ναι, τα ερωταστικά ιδίως full. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζεύουμε υπογραφές. Ωραία. Τα έχω εγώ να παραθέσω. Αφού τα παρέθεσε όλα αυτά, εδώ πέρα. Αχ, Παναγίτσα μου. Εσύ είσαι, ρε παιδί μου, κομμωδία μόνο, full. Όχι. Είμαι κατεξοχήν δραματικός ηθοποιός. Φοβερό. Ναι, είμαι. Δηλαδή, τουλάχιστον
σαν ηθοποιός πρόζας, είμαι δραματικός, σάικο, ψυχοπαθής, ψυχοπάθεια, τρέλα και τέτοια. Φύγουμε. Ωραία. Καταλαβαίνω. Αλλά... Και σου λέγανε και στη σχολή ότι είσαι για δράμα. Ναι, γι' αυτό κάνεις κωμωδία. Μόνο. Μάλλον μπορεί. Γι' αυτό. Είναι όσοι δεν έχει συμβεί σε όλους μας. Το ξέρεις. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Ομοιοπαθών. Ναι. Παθών λέγεται. Παθών. Ωραία, παθών. Ομοιοπαθών. Δεν ήθελα να πω παθούσα με κοντρόλ μου. Είπα να μην πω παθούσα. Δεν νομίζω ότι το σκέφτηκα. Είπα να κρατήσω έτσι λίγο κάποιους τύπους. Οκ, άρα είσαι καμία σχέση. Κοίτα, το κωμικό μου βγήκε με τα social media λίγο, γιατί ήταν κάτι που πέναγα ωραία και ασχολούμουν με την κωμική μου φλέβα. Δηλαδή εκεί το ανακάλυψα, μέσα από το TikTok, το Instagram και αυτά. Θα σε με ρωτήσεις πώς το ανακάλυψα εγώ, όχι. Μπορώ και εγώ να πω, δεν έχω θέμα. Όχι, μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, γιατί έχεις μια περσόνα ή μάλλον μένεις σε αυτήν την περσόνα που συνήθως την βλέπουμε μέσα στα social media και μετά σου λέει ο άλλος ότι είμαι κατευθείαν δραματικός ηθοποιός, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Άμα απομονώσει λίγο το... Εδώ. Το τούτο. Ναι, είσαι λίγο psycho killer. Κοίτα, δηλαδή... Ναι. Το βλέμμα... Όχι θλίψη, μου κάνει λίγο βέρα στο δεξί. Θα μπορούσα να κάνεις το αμυρά. Αμυρά. Το μικρό αμυρά. Ναι, ναι, πάντα. Όχι το μεγάλο αμυρά. Μου βγάζει λίγο αυτό, δηλαδή δεν είσαι, ας πούμε, πώς να σου το πω, είναι κάποια πρόσωπα τα οποία φαίνεται, ας πούμε, Δήμητρα Παπαδοπούλου είναι κωμίκα, φαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Εσείς τίνεις πιο πολύ στο δράμα. Καβογιάννη είναι όλα, βλέπεις, η γυναίκα το πρόσωπο αλλάζει, είναι χαμελέοντας. Και εγώ για δραματικό θα σε έκανα, δηλαδή, σαν φυζίκ. Και σαν φυζίκ και η ψυχή μου θέλει να πάει προς τα εκεί, ας πούμε. Και η ψυχή πάει στο δράμα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, okay. Το βλέπουμε πώς πάει. Βέβαια, είμαι καταπληκτικό στην κωμωδία, αλλά να το δείτε. Δεν το πλάσαρα πολύ ωραία. Καταρχάς, να πούμε πώς, τι, πού σας βρίσκουμε, γιατί, ναι. Πες, Τζο. Λοιπόν, μας βρίσκεται κάθε Πέμπτη, τώρα το Δεκέμβρη, στο Red Jasper, Κεφαλαινίας 18, στην Κυψέλη. Πολύ ωραίος χώρος. Δεν είναι πολύ ωραίος. Δεν έχω πάλι, επειδή μου είχαν προτείνει να πάω φωτογραφίες, είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός χώρος, όντως. Σαν καμπαρέ. Ναι, αυτό είναι, μοιάζει πολύ καμπαρέ. Τέλειος χώρος, παιδιά. Μπαρ, θίατερ, όλο αυτό. Είναι μικρούλης χώρος, όμως. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι... Και τρέπα. Και το άκα, όμως. Ναι. Είμαστε λοιπόν μέχρι 28 Δεκέμβρη. Είναι sold out, βέβαια. Είναι όλες, μην έρθετε. Δεν έρθετε, δεν μπορείτε. Μπορείτε να πάρετε και παράταση όμως. Α, να είναι καλά. Αλλά πήραμε παράταση. Μα πάρετε δεύτερη παράταση. Για το Γενάρη. Όχι, για το Γενάρη. Ανοίξανε κι άλλες. Άρα δεν τελειώνει το 24 του Δεκέμβρη. Όχι, όχι. Άρα με κορυδέψατε. Ναι. Μόνο για να μην έρθω. Δεν θέλετε να έρθουμε. Φύγετε, φρουρά. Άμα θα μας προσβάλλουν πέρα με στη μούρη μας, το δέχομαι εγώ αυτό. Συνεχίστε. Τι ωραίο που είναι αυτό όμως. Πότε ξεκινήσατε? Την προηγούμενη Πέμπτη. Okay. Να ξέρετε ότι εγώ είχα τρομοκρατηθεί, δεν το έχω ξανακάνει. Εγώ συνήθως υπηρετώ ένα ρόλο, έχω σενάριο, έχω αμφίεση ρόλου κανονικά. Και προχθές βγήκα με το τζιν μου, το σκισμένο τζιν, την μπλούζα μου και ένα μικρόφωνο. Stand-up. Ναι. Και λέω τώρα ποιος είμαι, είμαι ο Νικόλας, πρέπει τώρα να κάνω stand-up comedy. Να κάνεις και πιο grande. Εγώ στις παραστάσεις μου έβγαινα με φτερά και πούπολα, να ξέρεις. Θα βάλω. Έβγαινα τελείως σαπουτζάκι. Για να μπω πιο πολύ σε ρόλο, γιατί είναι πολύ ξεχύμενο με αυτό που λες όταν γυρίσεις με τη σερτ και ένα τζινάκι και είσαι πραγματικά εσύ, χωρίς λίγο κάτι να προδίδει ότι είναι κάτι που κάνουμε σε σκηνή, ότι τώρα κάνουμε performance, νιώθεις πολύ πιο εκτεθειμένος. Άμα λίγο βάλεις κανένα καπελάκι ή σαπούρε, παιδί μου, ένα αξεσουάρ να δίνεις σκηνή. Και μας έτω. Το πρώτο κομμάτι της παράστασης είναι stand-up αμυγός. Μετά, επειδή μεταφέρω τα βίντεο επί σκηνής, επειδή και κάθε ζώδιο είναι ένας χαρακτήρας στην ουσία, είναι κάπως σαν αλλάζω ρόλους. Οπότε εκεί κάπως είμαι λίγο safe. Και μετά τα πρώτα 5-10 λεπτά, εντάξει, που βλέπουμε ότι πραγματικά το θέατρο γκρεμίστηκε από τα γέλια, δεν το περιμέναμε τόση ανταπόκριση. Να κάνω μια παρένθεση, συγγνώμη. Εσύ, που ρε παιδί μου, είσαι πιο απ' έξω, κατάλαβες τι εννοώ και τον βλέπεις. Γιατί σου λέω ουσιαστικά την πρώτη μου. Ήξερες, ήσουν σίγουρη για την επιτυχία αυτή ότι θα γελάσει πολύ ο κόσμος? Κοίταξε, εμείς στις πρόβες γελάγαμε πάρα πολύ. Ήταν ηλίθιοι, πραγματικά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μα πρέπει πρώτα εσείς να περνάτε καλά από αυτό που κάνετε. Ναι, αλλά λέγαμε τώρα εμείς Εγώ γελάω και τώρα πάντως πάνω. Δεν είναι ότι δηλαδή. Ναι, είναι με την κιθάρα, καμιά φορά ξεχνιέται. Α! Τώρα είμαι εγώ. Αλλά ναι, γελάω. Και φαινόταν, ρε παιδί μου, ότι θα πήγαινε. Γιατί τουλάχιστον λόγω αρέσει σε μένα και σε εσένα, αρέσει και σε κάποιον άλλον. Δεν γίνεται. Μόνο σίγουρα. Αλλά όταν παίρνει και όλη αυτή την ανταπόκριση από τον κόσμο, φαντάζομαι ότι γεμίζει 10 φορές περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Και είναι και κάτι που μας λένε όλοι που δεν έχει ξαναγίνει αυτό το stand-up, έτσι να είναι, music φάση. Και λοιπόν, ξεχωριστά, πες ότι τελειώνει κάποιος, θα τελειώσει αυτό. Μετά τι θα κάνετε, τι έχετε σκοπό να κάνετε? Ή κάνετε και ξεχωριστά πράγματα τώρα, παράλληλα. Εγώ θα βγάλω ένα, θα κυκλοφορήσω ένα κομμάτι τώρα, ένα single από την EMI σε μερικές μέρες. Λέγεται «Όταν πέσουν τα φώτα». Πάρα πολύ ωραίο.
Ακριβώς τέλεια με τη φάση. Ναι. Όταν πέσουν τη φώτα. Όχι, είναι χάπι όμως. Είναι ήτης, έτσι είναι ωραίο. Θα σας το στείλω. Να μας πεις και να έρθεις και όλες μόλις με το καλό βγεις. Σας περιμένουμε και ξεχωριστά δηλαδή. Έκτος από μαζί. Εσύ συνεχίζεις με το... Εγώ κανονικά από τα social media, βίντεο και τέτοια. Επίσης έχω μια δική μου παράσταση κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο 104. Α, είναι και η δεύτερη παράσταση. Ναι, που την έχω γράψει εγώ μαζί με τον Γιώργο Τριανταφύλλου και μουσική ο Θέμης Καραμουρατίδης έχει κάνει. Είναι ένα μικρό musical είναι για τη δεκαετία του 90. Okay. Η πιο ωραία δεκαετία. Ναι, ναι. Και μεταφέρουμε λίγο όλη αυτή τη φάση στη Ρούλα Κορομιλά. Τι μου λες τώρα, τι μου λες, τι ονόματα πέφτουν στο τραπέζι. Φυσκινής, αυτό. Πρέπει να βγάλω ατζέντα, θεωρώ. Πρέπει να βγάλω, γιατί δεν έχουμε τόσα χρόνια ζωής για να τα προλάβουμε όλα αυτά που θα πάμε. Δεν τελειώνει ο χρόνος μας κάπου εδώ πέρα. Με τόσο κόσμο που συναναστρέφεστε και κάποια σας αγγίζουν κάποια θεάματα και να θέλετε να τα δείτε. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Τουλάχιστον το καλό του θέατρο είναι ότι είναι και καθημερινές, ότι είναι και νωρίς. Δηλαδή μπορείς, έχεις την δυνατότητα αυτή και την ευελιξία και να πας να απολαύσεις μια παράσταση σε αντίθεση με τα Παρασκευή Σάββατο που είναι τα μαγαζιά τα μεγάλα, που δεν μας έχει τιμήσει κανένας, οπότε δεν πειράζει να πάμε πουθενά. Κάνεις λάθος. Δεν είχαμε τη Δάφνη που μας είπε ότι θα έρθει. Αστείευομαι. Οπότε είναι η παράσταση αυτή. Αυτή θα συνεχίσει μέχρι. Καλώς εγώ των πραγμάτων μέχρι Πάσχα. Okay. Βλέπω και την άλλη να πηγαίνει μέχρι Πάσχα, μάλλον. Μπορεί. Κατά πάσα πιθανότητα. Μαζί με το Αρνί, καλά. Μαζί με το Αρνί. Και μέχρι καλοκαίρι να πάει, παιδιά, σας το εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας εύχομαι να κάνετε βασικά και να το πάτε και να περιοδεύσετε. Θα ξεκινήσουμε με Θεσσαλονίκη από Γενάρη. Α! Ναι. Και μετά βλέπουμε. Είδε, είναι πολύ μπροστά. Είσαι πολύ μπροστά. Είσαι πιο μπροστά και από τον μπροστά, θεωρώ. Είμαι πολύ μπροστά και από τον μπροστά. Οπότε θα έλεγα να πάμε σε ένα break, να επιστρέψουμε. Γιατί θα. Φυσικά θα τραγουδήσουμε κιόλας. Θα το λαλήσουμε, παιδιά, εδώ πέρα. Θα υπάρξει και θα γίνει τρελό, θα γίνει χαμός. Εσείς από εδώ, ναι, βέβαια. Και θα πάμε σε break και θα πω στο παιδί αυτό που θέλω και εσείς μετά το break θα το. Ναι. Κάποια αναμονή κοινού, τώρα αυτό, χαμός. Ναι, θα break. Θα σας πούμε τώρα τον Ανάδρομο Ερμή, ένα κομμάτι που έχει γράψει η Τζοάννα και ακούγεται στην παράστασή μας. Αυτά. Πριν από τις 4 δεν βγαίνω από το σπίτι. Έχει μια σύνοδο του Άρη μου ουρανό. Είναι κι ανάδρομος Ερμής μέχρι την Τρίτη. Δεν στέλνω mail, δεν σηκώνω κινητό. Έλα που ξέμεινα από κάπνο και γάλα. Πάω περίπτερο να ανεφοδιαστώ. Δυο μάτια λέιζερ με κοιτούν, χάνω την μπάλα. Σίγουρα πρέπει να είναι Λέων με σκορπιό. Μη με κοιτάς με μάτια που καίνε. Δεν συγκρατούμε, έχω Άρη στο κρυό. Μας αν περνάει κάποιος άλλος, άπως πούμε. Να δεις τα φταίει η σελήνη στο ζυγό. Τα πολλά με πήδη πάμε μία βόλτα. Μου λέει η φίλη του είχε Άρη στο σκορπιό. Χάνω τον κόσμο και μου κόβονται τα πόδια. Που πάω εγώ αυτή να ανταγωνιστώ. Γυρνάω στο σπίτι για να κάνω συναστρία. Βρίσκω τετράγωνο Αφροδίτης μου ουρανό. Πάνω στην τρέλα μου με πιάνει απελπισία. Μόλις τη βρήκα να τη χάσω δεν μπορώ. Μη με κοιτάς με μάτια που καίνε. Κρατούμε, έχω Άρη στο κρυό. Μας αν περνάει κάποιος άλλος, άπως πούμε. Να δεις τα φταίει η σελήνη στο ζυγό. Πρώτο με βάλατε, λένε με σκορπιό, για μένα το γράψετε. Παραδεχτείτε το. Παραδεχτείτε το, άτιμοι. Τόσο πολύ πια φωτιά είναι αυτό το. Κάποιο μπορεί να επιβεβαιώσει. Να στείλει μήνυμα εδώ πέρα στο κανάλι. Δεχόμαστε και γράμματα επιβεβαίωση. Ωραία, εντάξει, να κάνω εγώ κάτι τώρα. Άμα θέλουν το παιδί, άμα δεν θέλουν, δεν πειράζει. Δεν του πιέσω. Να σα λέω ένα ζώδιο και να μου λέτε ένα χαρακτηριστικό. Σα έρχεται πρώτο. Πρώτο. Πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Ωραία, πάμε. Οπότε ξεκινά το πριό, ξεκινάει. Όχι, να λέμε διάσπαρτα. Ναι, το προτιμώ. Ωραία, εντάξει. Ωραία, περίμενε. Λέων.
Ηγετικός. Λεφτά. Ωραία. Νομίζω στο ηγετικός πιο πολύ. Λεφτά, λίγο ζάθα. Τέλεια. Δεν με νοιάζει πολύ. Υδροχός. Υγιούχου. Επαναστάτης. Α, μπράβο, μου κάνουν και τα δύο. Σου κάνουν και τα δύο. Σκορπιός. Ναι. Σεξ. Σεξ. Μυστικοπαθής. Στο σεξ κλείνω πιο πολύ. Το σεξ. Το Ξώτης. Παρέα. Παρέα. Περιπέτεια. Ναι. Μαζί πάνε κάπως αυτά. Ναι. Παρέα, περιπέτεια. Ναι, οκ. Okay. Κρυός. Κρυός. Νεύρα. Από εδώ παράνοια. Νεύρα, παράνοια, κυκλοθυμία. Α, ομός. Ωραία. Ομότητα. Ομότητα. Όταν λέει τσεκουράτα, ρε παιδί. Οκ. Ηχθείς. Καταχρήσεις. Ο ηχθείς, το ήρεμο, το ζώδιο, η Ελίζα Παπαπέτρου. Ναι, Παπασταύρου. Ηχθείς. Νομίζεις. Ναι. Ξέρεις τι νηφίτσα είναι. Είστε νηφίτσες, ε. Ξέρεις τι νηφίτσες είναι. Εντάξει, οκ, okay, πιέζουμε. Έχουν λυσάξει το κοντρό. Έχουμε αυτό τώρα πέντε ζώδια παραπονεμένα, να μην τα πούμε. Τον εγώ καιρό, δηλαδή, να μην το πούμε. Οχ. Όπα. Εργασιομανία. Αλήθεια. Ο Βανζέλ της κάμερας θέλει ζυγός, απαιτεί. Αρμονία. Ωρεοπάθεια. Ωρεοπάθεια. Πίντερεστ. Και λίγο τσιγκουνιά ο ζυγός, θαρώ. Εγώ παρθένος νομίζω. Εγώ καιρός. Εγώ καιρός. Εγώ καιρός είναι πολύ. Κουτάκια. Το κουτάκια. Κουτάκια, βάζει κουτάκια. Ο ζυγός. Θα σου πω μετά story time σε φίλοι που είχα ζυγό κατά τσιγκούνα. Όχι, διαψευδείς. Γιατί εγώ το έχω και όλο στον εγώ καιρό, κατάλαβες, οπότε δεν είναι... Και αναποφάσιστος ο ζυγός, να τα λέμε για αυτό. Αναποφάσιστος. Είσαι. Τι τσιγκούνεις. Δίδυμος. Δίδυμος. Τρέλα, ποτά, αλκοόλ. Και άλλες καταχρήσεις. Ναι, ναι, ναι. Πολύ κατάχρηση έχει πέσει στον διακό κύκλο εδώ πέρα. Πάμε στον Κινέζικο, πώς είναι καλύτερα. Εγώ θα έλεγα να πάμε στην Τζοάν. Να φύγουμε τέλος πάντων. Να πάμε στο κομμάτι το επόμενο, άμα θέλετε. Φυσικά. Γιατί θα ανοίξουμε εδώ τα ζώδια τώρα και θα ξεφτυλίσουμε όλοι μεταξύ μας. Ωραία. Θα σας παίξω ένα κομμάτι που είχα βγάλει το επόμενο, όταν με ξανακαλέσετε το καινούριο. Βεβαίως. Πότε θα βγει το επόμενο. Ξέρουμε, έχουμε χρόνο. Τώρα, μέσα στον. Τώρα βγαίνει. Τώρα. Συγγνώμη να πω κάτι. Δεν σας θυμίζει πάρα πολύ από τα φιλαράκια τη Φίβη. Α, ναι, μου το έχουν πει. Ναι, είναι λίγο το ντύσιμο και η θαρά η ενέργεια, το μαλλί μου κάνει πάρα πολύ. Να μου και ένα σμέλι κάτσε λίγο. Σωστό. Βγάλει. Σωστό. Συγγνώμη, είμαστε και. Δεν ήθελα να δημιουργήσω αυτό το βήμα. Με τη Φίβη. Λοιπόν. Και τώρα είσαι εδώ. Κι ας μου είχες πει δεν θα ξαναγυρίσεις. Και την πόρτα πίσω σου είχες χτυπήσει. Τώρα λες είσαι καλά, μια χαρά. Κι αν και είχες αλλεργία στις δεσμεύσεις, πρέπει να γυρίσεις σπίτι πριν τις 6. Πρέπει να σε βρει εκεί δίπλα της. Κι αναρωτιέμαι τι πάσαι όταν τις νύχτες κοιμάσαι. Κι ας μου λες πως έχουν όλα τελειώσει και είναι αργά. Και δεν με νοιάζει τι κάνεις, ούτε αν ξέρεις τι χάνεις. Φτάνει μόνο όταν σε βλέπω στο δρόμο να δείχνεις καλά. Και τώρα είσαι εδώ και μου λες πως ξέρει και να μαγειρεύει. Και το σπίτι της μετάξει το μαζεύει. Θεέ μου εσείς είστε καλά, μια χαρά. Κι αναρωτιέμαι τι πάσαι όταν τις νύχτες κοιμάσαι. Κι ας μου λες πως έχουν όλα τελειώσει και είναι αργά. Και δεν με νοιάζει τι κάνεις, ούτε αν ξέρεις τι χάνεις. Φτάνει μόνο όταν σε βλέπω στο δρόμο να δείχνεις καλά. Πολύ ερωτερότητα το τραγούδι αυτό. Δεν ταυτίστηκα καθόλου αυτήν την ερωτερότητα. Καθόλου καλά, δεν θέλω να είναι κανένας. Θέλω όλοι οι πρώην μου να υποφέρουν. Θέλω όλοι να πονάνε όταν έχουν στη ζωή τους.
Πολύ αυτή την ευχή έχω εγώ να δώσω. Μπορείς να βάλεις, αν θες, για κάποια επόμενη παράσταση που επομένως είναι μπλοκάκι και να... Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να πάρεις κασέτα, έχουμε κασέτα τις εκπομπές εδώ πέρα. Ναι. Τρεις μήνες εκπομπή μπορεί να πάρεις για 32 σεζόν παράσταση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντως, αυτό μπορεί να είμαι κι εγώ. Αυτή η ανωτερότητα είναι κάτι που με διακατέχει. Είσαι ήρεμος άνθρωπος εσύ, Λένια. Πώς γίνεται. Νιώθω ότι δεν ήσουν βέβαια ήρεμη και έγινε στην πορεία. Ότι έχεις δουλέψει πάρα πολύ αυτή την ηρεμία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχει βαρέσει υπερορία. Πολύ υπερορία έχω βαρέσει. Είναι και η ηλικία, βλέπεις, τα 19. Να, είναι δύσκολη ηλικία ομολογωμένα στα 19. Και όπου φτάνω τώρα σε 5-6 χρόνια, φοβάμαι θα γίνει. Όπως καταλαβαίνεις, εδώ με την ηλικία είμαστε, ρε παιδί μου. Αληθινή. Ανοιχτή και γενικά τα έχουμε βρει. Τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κανένα άγχος, τίποτα. Ότι περνάει ο χρόνος, ας πούμε. Και πίσω δεν γυρνά. Και πίσω δεν γυρνά και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ βασικά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Περάσατε ωραία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Να πούμε άλλη μια φορά πού είναι η παράσταση. Βέβαια, μας είπατε ότι είναι sold out. Σε κάθε περίπτωση όμως από Γενάρη συνεχίζεται. Οπότε. Είναι κάθε Πέμπτη στο Red Jasper, Κεφαλινίας 18 στην Κυψέλη, ανάδρομος Ερμής, ένα stand-up music show. Ένα stand-up music show, λοιπόν. Έτσι. Και είναι πολύ ωραία μέρα η Πέμπτη. Μένα είναι η αγαπημένη μου μέρα. Είναι... Για έξοδο γενικά. Ναι, και εμένα. Για ποτό, για θέατρο και οτιδήποτε. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Για όλη την Αθήνα. Το λέω γιατί μένω στα Εξάρχεια και γίνεται χαμός. Πέμπτης γίνεται χαμός. Ναι. Είναι το μικρό Σάββατο. Ποια ναι, είναι να γίνει και το μεγάλο Σάββατο. Πιο ωραία από Σάββατο η Πέμπτη. Πιο ωραία. Α, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Και επίσης είσαι εσύ και κάθε Δευτέρα μας. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στα Μούσια στο θέατρο 104. Μια μουσική κωμωδία. Και περιμένουμε και το release, το επόμενο. Yes. Και θα σε περιμένουμε κιόλας. Και σε κάθε περίπτωση για οτιδήποτε νεότερο υπάρχει και ενδεχομένως για συνέχεια ακόμα μεγαλύτερη της παράστασης, σας ξαναπεριμένουμε εδώ. Και δεσμευόμαστε ότι θα έρθουμε κι εμείς. Μπορείτε να μένετε εδώ πια λοιπόν. Μπορείτε να μας πληρώνετε ένα ενίκιο μικρό και να ζείτε εδώ. Αλήθεια είναι αυτό. Ωραία. Εξαιρετικά. Λοιπόν, εμείς σας φιλούμε. Φιλούμε. Γλυκά παντού. Σας χαιρετούμε. Παντού. Εγώ δεν χρειάζεται να πεις όλο αυτό. Αν δεν το θέλεις. Εγώ σας φιλώ γλυκά παντού. Και αύριο. Εδώ θα λέγω μενεγατικά έτσι. Λίγο μενεγάκι και τη λιγούρα. Ωραία. Λίγο μενεγατικά και έτσι πολλά φιλάκια. Να είστε καλά.